Με διάγγελμα ενημερώνοντας ο ίδιος άμεσα τον κυπριακό λαό, επέλεξε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης να δημοσιοποιήσει το νέο πακέτο στήριξης εργαζομένων, επιχειρήσεων και της κυπριακής οικονομίας μετά το ναυάγιο με τις κρατικές εγγύησεις. Το διάγγελμα του πρόεδρου θα γίνει αμέσως μετά την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που προγραμματίζεται να αρχίσει στις 7 το απόγευμα με μοναδικό θέμα να εγκρίνει το νέο πακέτο μέτρων, στο οποίο όπως πληροφορούμαστε μέχρι και σήμερα γίνονταν προς τα αφαιρέσεις προνιών αλλά και των ποσών για κάθε περίπτωση. Στα νέα μέτρα της κυβέρνησης, όπως επιβεβαιώθηκε και στη χθεσινοβραδινή σύσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους επιχειρηματικούς φορείς και το Συμβούλιο Οικονομίας, στην παρουσία των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, περιλαμβάνεται η αύξηση της δωρεάν οικονομικής βοήθειας στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, η χρηματοδότηση από ευρωπαϊκές τράπεζες, φόρο ελαφρύνσης σε επιχειρήσεις στους Δήμους και η επιδότηση του επιτοκίου για νέα δάνεια, τα οποία θα παραχωρηθούν στις επιχειρήσεις. Οι ηγεσίες ΚΕΒΕ, ΟΕΒ, Συνδέσμου Λογιστών, ΣΥΠΑ και του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνισμού περιέγραψαν στη χθεσινοβραδινή σύσκεψη τη δραματική κατάσταση που βιώνουν πλέον οι μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ επέδωσαν και υπομνήματα με σωρία εισηγήσεων, μερικές εκ των οποίων ανέπτυξαν και προφορικά. Όλες οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκες και θα πρέπει κατά τρόπον ισότιμων οι πόροι εθνικοί να διατίθενται προς όλους, είτε απασχολούν μικρών αριθμών εργαζομένων, είτε πολύ μεγάλων αριθμών εργαζομένων. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα είναι μέσω του τραπεζικού συστήματος, δηλαδή θα αποτείνονται οι επιχειρήσεις στις τράπεζες για να αιτούνται κάποιων δανείων, κάποιας χρηματοδότησης. Σήμερα εξάλλου ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέροφ Νεοφύτου, επικεφαλής ομάδας του κόμματος, είχε επικοινωνία μέσω τηλεδιάσκεψης με τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Κωνσταντίνο Ηροδότου. Κατά την τηλεδιάσκεψη έγινε καταγραφή των μέτρων που έλαβαν κυβέρνηση και Κεντρική Τράπεζα για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας και ανασκοπήθηκαν οι εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο αλλά και τα επόμενα βήματα που αναμένονται εντός της Κύπρου. Ο πρόεδρος και τα στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους προς τις κινήσεις της Κεντρικής, υπερθεματίζοντας ότι ο συντονισμός με την κυβέρνηση αποτελεί μείζωνα παράγοντα αντιμετώπισης των τρεχουσών ζητημάτων της οικονομίας. Η αντιπολίτευση, από την άλλη, συνέχισε και σήμερα να βάλει κατά της κυβέρνησης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, δήλωσε ότι πρέπει να αυξηθεί το ποσό της απευθείας στήριξης επιχειρήσεων, αλλά και με στοχευμένες παρεμβάσεις η κυβέρνηση να επιλύσει το καυτό πρόβλημα των ενοικίων. Από το ΔΙΚΟ, ο Γιώργος Σολομού κάνει λόγο για ασυγχώρητη κολυσιεργία της κυβέρνησης με την κάθε μέρα που περνά χωρίς κυβερνητική πρόταση να ρίχνει την οικονομία σε πιο βαθιά κρίση. Ενώ με δήλωσή του ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος κατέθεσε νέες προτάσεις όπως για αύξηση των κρατικών εισόδων καθώς και στοχευμένη επιχορήγηση των αυτοτελώς εργαζομένων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.